Το θέμα το γνωρίζουμε, όπως γνωρίζουμε και άλλα θέματα τα οποία κατά καιρούς αναφύονται με το θέμα της εντός παρενθέσεως μαστίχας Σκοπίων, Τουρκίας και άλλων χωρών της από Ανατολής και της Αφρικής. Έχουμε κάνει και εξακολουθούμε να κάνουμε όλες εκείνες τις κινήσεις τις οποίες θεωρούμε απαραίτητες, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Εξωτερικών και τους εμπορικούς ακολούθους των πρεσβειών μας στις αντίστοιχες χώρες. Με ποιο τρόπο αντιδράτε και πώς μπορείτε να ανακόψετε αυτό το κύμα? Η αντίδρασή μας είναι, σας είπα, μέσω των εμπορικών ακολούθων των πρεσβειών και βεβαίως σε δεύτερο επίπεδο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει χαρακτηρίσει το προϊόν προστατευομένης ονομασίας και προέλευσης. Βεβαίως αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι κράτη τριτοκοσμικά τα οποία δεν είναι σε διεθνείς οργανισμούς είναι δύσκολο, ας πούμε, να τους καθορίσεις υπαγωγή στο διεθνές δίκαιο και στους νόμους και στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εμπορίου. Αλλά από εκεί και πέρα σας είπα ότι θα κάνουμε κάθε τι το οποίο είναι δυνατό. Ευχαριστώ.